Με την ανακοίνωση της προσθήκης στο ρόστερ του Πας Γιάννα και του Γιάννη Μιστακίδη, αλλά και η παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων, έγινε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση της νέας εμφάνισης της γενιώτικης ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα. Στην εκδήλωση βρέθηκαν όλα τα νέα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και βέβαια η διοίκηση, το τεχνικό team και εκπρόσωποι των χορηγών της ομάδας. Οι παίκτες παρέλαβαν τις φανέλες τους, εκ των οποίων η μία λευκή, στην οποία πάνω υπάρχει ο Ταύρος και θα είναι για τα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ βασική εμφάνιση θα είναι η γαλάζια. Τρίτη εμφάνιση είναι η φανέλα με σκούρο μπλε με χακί μανίκια. Ξεκινάμε με τον Στέφανο Τσιώτη. Ο Στέφανος θα φοράει το νούμερο 22 στην ομάδα μας. Στέφανε, πες μας λίγο για την ομάδα κάποια λόγια. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε μια ωραία χρονιά με υγεία σε όλα τα παιδιά και να μπορέσουμε να πάμε πάνω στο ψηλό πόδι. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Λουτίνας με το νούμερο 25 στην φανέλα. Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Τοξίδα. Το νούμερο 28 στην φανέλα του φέτος. Συνεχίζουμε με τον Λεό Μπαπτίστ. Ο Λεό θα φοράει το νούμερο 29. Συνεχίζουμε με τον επόμενο παίκτη μας, παίκτης από την Κολομβία αυτή τη φορά. Φάμπερ Κάστρο, νούμερο 21. Επόμενος ποδοσφαιριστής από την Ουκρανία, ο Ρεστ Κούζικ, το νούμερο 17. Γιώργος Παμλίδης, το νούμερο 14. Από την Κροατία, ο επόμενος μας παίκτης, Σάντι Κρίσμαν, το νούμερο 10. Συνεχίζουμε με το νούμερο 15. Άλεξ Κακούμπα. Συνεχίζουμε με τα νέα παιδιά της ομάδας, τα οποία έγιναν επαγγελματίες. Διάσος. Ο Άγγελος Διάσος με το νούμερο 80. Με το νούμερο 5, Βόβος Γεώργιος. Και το επόμενο παιδί στην ομάδα μας, επαγγελματίας και αυτός για πρώτη φορά, Κώστας Παπαδόπουλος με το νούμερο 20. Τελειώνοντας την παρουσίαση των παιχτών, θα συνεχίσουμε με τον επαγγελματία πλέον Γιώργο Παπαϊωάννου και το νούμερο 30 στην ομάδα του. Και τελειώνουμε με τον καινούργιο τερματοφύλακα της ομάδας μας, ο οποίος ήρθε τις τελευταίες μέρες από την Κύπρο, δεν τον έχετε δει ακόμα, θα μας πει και δύο λόγια. Νεόφυτος Μιχαήλ. Ο νεόφυτος θα γνωριστεί με την φανέλα νούμερο 93. Νεόφυτε, λοιπόν, καλώς ήρθες στην ομάδα μας, ήρθες από Κύπρο. Πες μας λίγο τι γνώμη έχεις για την ομάδα του ΠΑΣ, τι περιμένεις και τι βλέπεις για την καινούργια χρονιά. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν ευχαριστώ όλους τους παίκτες μου, την τεχνική ηγεσία και όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στον ΠΑΣ για αυτή τη θερμή υποδοχή. Πραγματικά με κάνει να νιώθω σαν το σπίτι μου. Για μένα ο στόχος μου είναι να δίνω το καλύτερο με αυτό, να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ και πάνω απ' όλα υγεία για όλους και όλη την ομάδα και μακάρι να πετύχουμε τους στόχους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερα. Τους νέους παίκτες καλωσόρισε ο αρχηγός της ομάδας Αλέξης Μιχαήλ, ο οποίος δεν ξέχασε και τον Περιστερή, διευχόμενος να επιστρέψει γρήγορα δυνατός. Καταρχάς θέλω ευχηθώ στα νέα παιδιά καλή χρονιά, σε όλους τους παίκτες μου, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Είχαμε ένα τυχές περιστατικό με τον Κώστα Περιστερίδη. Εύχομαι να γυρίσει γρήγορα καιρός και δυνατός πάλι πίσω, να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στην ομάδα μας.
Για τους παλιούς υπομονή και δουλειά, για τους καινούριους υγεία, τα κεφάλια κάτω και ο στόχος του ΠΑΣ θα είναι ίδιος με το στόχο το δικό τους. Εύχομαι καλή χρονιά και τη στήριξη θέλουμε από όλους σας. Να είστε καλά. Χαρούμενος για το ξεκίνημα της ομάδας εμφανίστηκε ο προπονητής Γιάννης Πετράκης, λέγοντας ότι έχουν δημιουργηθεί καλές προϋποθέσεις και εμφανίστηκε αισιόδοξος. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε μια χρονιά μαζί με την ομάδα μας. Έχουμε καταρχήν να υπάρχει υγεία, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Να υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις δημιουργήσεις σαν ομάδα και όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και υπάρχει πολλή δουλειά, αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δεν μ' αρέσει να λέω παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι έχουμε να πούμε πρέπει να το πούμε στο γήπεδο μέσα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στα καινούργια παιδιά, να τα καλωσορίσω καταρχήν και δημόσια, να έχουν την υγειά τους και να γίνουν χρήσιμοι στην οικογένειά μας. Καλή χρονιά, να έχουμε υγεία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Γιώργος Χριστοβασίλης ευχήθηκε η φετινή χρονιά να είναι πιο ελπιδοφόρα, παροτρύνοντας όλη την ομάδα να συνεχίσει ως οικογένεια και με τη βοήθεια του κόσμου να πάει καλύτερα. Για το εάν θα υπάρξουν άλλες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ, ο κύριος Χριστοβασίλης ανέφερε ότι η ομάδα είναι πλήρης και στα δύο μάτς που ακολουθούν θα συναποφασιστεί με τον κύριο Πετράκη αν χρειαστεί κάτι άλλο. Τέλος, επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η γρήγορη παραμονή. Είναι γιατί για μένα τη δεύτερη δεκαετία είναι 10ο πρόεδρο στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα από την πρώτη. Φέτος έχουμε ξεκινήσει νωρίς με πάρα πολλά νέα παιδιά. Σας ευχαριστήσουμε που βρήκανε και ήρθαν στην ομάδα μας. Και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την οικογένεια που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα είναι πιο ελπιδοφόρα από την προηγούμενη. Και με τη βοήθεια και του κόσμου πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Και ένα λόγο παρεπάνω θα έχουμε και καινούριο γήπεδο. Θα φέρετε το λέξη το καινούριο, φτιάχνοντας και το παρτάν. Λοιπόν, το μόνο που ελπίζω από εδώ και πέρα να έχουμε υγεία, οι διαπαιδευτές να είναι υγιείς και ξεκινώντας αυτήν την εβδομάδα με ένα δύσκολο πρόγραμμα, να κάνουμε πολλές επιτυχίες στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ που έχετε μέσα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της φανέλας του Μιστακίδη με το νούμερο 27, ο οποίος δόθηκε δανεικός για ένα χρόνο από τον ΠΑΟΚ. Για το τέλος σας κρατήσαμε μία έκπληξη πριν κάνετε και 2-3 ερωτήσεις στον Πρόεδρο. Έχουμε μία έκπληξη. Έχουμε έναν παίκτη ο οποίος ανακοινώνεται ουσιαστικά τώρα, θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην ομάδα, ο Μιστακίδης. Θα σας πει ο Πρόεδρος τις λεπτομέρειες. Είχαμε την ελπίδα να κάνουμε μαζί μας σήμερα, αλλά θα είναι από αύριο το απόγευμα της πόλης. Ευχαριστώ πολύ.